ρεαλιστικό. Οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι διατηρούν στάση αναμονής για την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου. Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει επιπλέον μειώσεις των δαπανών και αυξάνει τη συμμετοχή των ασφαλισμένων στην προμήθεια φαρμάκων, ενώ μειώνει ακόμα περισσότερο το ποσοστό κέρδους των φαρμακείων. Ένα άγριο πακέτο μέτρων αναμένεται να τεθεί σε ισχύ με την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου που αφορά στο λεγόμενο Μνημόνιο 2 και σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες προς τον πολίτη υπηρεσίες υγείας. Ήδη φαρμακοποιοί σε ολόκληρη τη χώρα τηρούν στάση αναμονής για την εφαρμογή του νέου νομοσχεδίου και ετοιμάζουν νέο κύκλο κινητοποιήσεων ως απάντηση στα μέτρα. Όπως όλα δείχνουν, η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης για κάθε πολίτη θα είναι γεγονός και ήδη χαρακτηρίζεται μη ρεαλιστική, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ ο κάθε ασφαλισμένος θα δικαιούται μία φαρμακευτική δαπάνη της τάξεως των 23 ευρώ μηνιαίως, θέτοντας αρκετούς εκτός πρόσβασης στο κοινωνικό αγαθό που λέγεται φάρμακο. Παράλληλα όμως, οι επιπτώσεις των νέων μέτρων θα είναι τεράστιες και για τα ταμεία των φαρμακείων. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει μια εξαιρετικά μεγάλη μείωση του δικού μας περιθωρίου κέρδους, που θα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον εφοδιασμό των φαρμακείων σε φάρμακα και φυσικά και του πληθυσμού σε φάρμακα. Σκεφτείτε ότι φημολογείται, να δούμε τι θα ψηφιστεί σήμερα, ότι θα υπάρχει ένα fix περιθώριο κέρδους 30 ευρώ μόνο για τα φάρμακα που αξίας άνω των 200 ευρώ, κάτι που θα οδηγήσει στο να τα δίνουν τα φαρμακεία σε κάτω του κόστους. Δηλαδή το καθαρό τους κέρδος θα είναι αρνητικό σε αυτά τα φάρμακα και θα έχουν αδυναμία να τα δίνουν στους πολίτες. Φυσικά υπάρχει και μια σειρά άλλων διατάξεων που έχει να κάνει με τα γενώσιμα που γίνεται τώρα μεγάλος δώρος, που έχει να κάνει με διάφορα άλλα ζητήματα που αφορούν στο ποιοι μπορούν να συνταγογραφούν και ποιοι δεν μπορούν, ποια φάρμακα θα αποζημιώνονται, στη συμμετοχή των ασφαλισμένων η οποία θα αυξηθεί προκειμένου και μέσω αυτού του τρόπου να μειωθεί η δαπάνη. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι ένα πακέτο πάρα πολύ άγριο που θα οδηγήσει την φαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα στην πλήρη κατάρρευση πλέον. Ήδη, όπως τονίζουν οι φαρμακοποιοί, οι ασφαλισμένοι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν το 10% της συμμετοχής τους στα φάρμακα και μάλιστα πολλοί από αυτούς είτε επιλέγουν να παίρνουν λιγότερα από τα απαραίτητα για αυτούς φάρμακα, είτε ακόμη να μην τα προμηθεύονται καθόλου, αφού δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Τι θα γίνει λοιπόν όταν θα πρέπει να καταβάλουν το 1/4 της τιμής? Κάποτε λέγαμε ότι το φάρμακο έχει σχετικά ανελαστική ζήτηση, δηλαδή ότι και να γίνει ο άνθρωπος θα το πάρει. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχουν πολλοί ασφαλισμένοι που έρχονται στο φαρμακείο και επειδή βλέπουν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν έστω και αυτή τη συμμετοχή που έχουν σήμερα στα φάρμακά τους, προτιμούν να μην τα πάρουν ή ένα φάρμακο πρέπει να το παίρνουν κάθε μέρα, να το παίρνουν μέρα παραμέρα, προκειμένου να μπορούν να βγουν. Σκεφτείτε τώρα ότι αν η συμμετοχή που σήμερα είναι κατά μέσο όρο περίπου 10% σε όλα τα είδη φαρμάκων αυξηθεί στο 20 με 25% που θέλουν, θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να βγάζουν περισσότερα χρήματα από την τσέπη τους για να πληρώνουν τα φάρμακά τους. Αυτό φυσικά θα οδηγήσει σε πολλούς οι οποίοι έχουν ήδη μειωμένα εισοδήματα λόγω της μείωσης μισθών και συντάξεων σε αδυναμία του να μπορούν να πληρώσουν τα φάρμακά τους. Εν τω μεταξύ, άλλο έχει προκαλέσει η πρόθεση του Υπουργείου για άνοιγμα της αγοράς φαρμάκου και από τρίτες χώρες, με τους απαραίτητους ωστόσο, όπως επισημαίνει η ηγεσία, ελέγχους από τον ΕΟΦ. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε φάρμακα από την Ινδία και το Πακιστάν στα ράφια των φαρμακείων. Θα αρχίσουν να εισάγονται στη χώρα φάρμακα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, αποκατασκευασμένα στην Ινδία, στο Πακιστάν και αλλού, ελεγμένα υποτίθεται από τον ΕΟΦ, αλλά μεταξύ μας, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, ο ΕΟΦ δεν έχει τη δυνατότητα ούτε το προσωπικό να ελέγξει όλα αυτά τα φάρμακα όπως πρέπει. Το δεύτερο κομμάτι είναι ένα άλλο στοιχείο που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, ότι για να κυκλοφορήσουν καινοτόμα φάρμακα στην Ελλάδα, θα πρέπει αυτά πρώτα να κυκλοφορήσουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα που σημαίνει ότι θα καθυστερεί πάρα πολύ η είσοδος νέων φαρμάκων στην Ελλάδα. Οπότε θα έχουμε ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, στα οποία η φαρμακευτική τεχνολογία και η επιστήμη θα προχωρά, θα παράγονται καινούργια φάρμακα πιο καινοτόμα, πιο καλά, αλλά οι Έλληνες ασθενείς δεν θα έχουν καμία δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτά παρά μόνο μετά από πάρα πολλά χρόνια, 4-5 χρόνια. Κάτι που καταλαβαίνετε ότι θα μειώσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.